Στον πρώτο όροφο του θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, στο παλιό λιμάνι των Χανίων, σε χώρο που προβλέφθηκε πολύ πριν την αποκατάσταση του κτηρίου του Τελωνίου, μεταστεγάστηκε μετά από προσπάθειες πολλών ετών το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης. Η παρουσίαση των νέων εγκαταστάσεων του ΔΠΘΕΚ έγινε σε πανηγυρικό κλίμα παρουσία της διοίκησης και στελεχών της αυτοδιοίκησης. Ήρθαμε στην αγκαλιά του Μίκη, εκεί που μας πρέπει. Στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η μετεγκατάστασή μας εδώ, για πρώτη φορά σε μια μόνιμη στέγη, θα συμβάλλει να ακουστεί δυνατά σε όλη την Κρήτη η καρδιά αυτού του θέατρου. Το 2003, επί Δημαρχίας Κυριάκου Βυρβιδάκη, με πρόεδρο του ΔΠΘΕΚ τον Χάρη Μεσαρχάκη και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Μιχάλη Αεράκη, αποφασίστηκε η παραχώρηση του κτηρίου του παλιού Τελωνίου τότε για χρήσης πολιτισμού, προκειμένου να στεγάσει μεταξύ άλλων τα γραφεία και τη θεατρική σκηνή του ΔΠΘΕΚ. Έχει να αναδείξει πάνω από 100 θεατρικές παραγωγές με συμμετοχή σπουδαίων ανθρώπων της τέχνης, με παρουσιάσεις εκτός Κρήτης φυσικά, σε Επίδαυρο, σε Ηρώδιο, σε Κύπρο, σε Δήλο. Κινήθηκε αυτό το θέατρο, το ΔΠΘΕΚ Κρήτης, με ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και κέρδισε την εξάπλωσή του σε όλο το νησί. Η θεατρική σκηνή του Βενιζελίου Οδείου Χανίων θα συνεχίσει να φιλοξενεί παραστάσεις του ΔΠΘΕΚ.